Ανοίγουμε τώρα το κεφάλαιο της ιατρικής. Καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον ειδικό γιατρό δερματολόγο αφροδυσιολόγο, κύριο Γιώργο Επιτροπάκη. Καλό μεσημέρι, γιατρέ. Καλό μεσημέρι, Φούμη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Καϊκρέτης. Είστε καλά? Δόξα Θεώ, καλά είμαστε. Είδαμε ότι πρόσφατα συμμετείχατε σε ένα πανελλήνιο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε λίγο να μας δώσετε εικόνα για αυτό, τι συζητήθηκε, τι καινούργια πράγματα είδατε. Λοιπόν, εμείς οι δραματολόγοι και γενικώς η Ελληνική Δραματολογική και Αφροσιολογική Εταιρεία είμαστε αφοσιωμένοι στην πρόοδο της συνεχούς μάθησης και ανάπτυξης στο συνεχώς εξελισσόμενο, όπως φαίνεται, τομέα της δραματολογίας και της αφροσιολογίας. Mm-hmm. Και πιστεύω ακράδοτε ότι εμβαθύνοντας την πειθαρχία μας και τη μάθησή μας, μπορούμε συλλογικά να προχωρήσουμε και να πετύχουμε νέα επίπεδη κατανόησης και εξειδίκευση όσον αφορά την ειδικότητά μας. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το συνέδριο δημιουργήσαμε πολλαπλά σοσιαλά τραπέζια, αφού τη δερματολογία και δερματογκολογία, δερματολογικά συμπόσια, διαλέξεις, που αφορούν νεότερες θεραπείες, καινοτόμες θεραπείες, σε πλήστα όσα αυτοφλεγμονώδη και αυτοανσωροσήματα που μέχρι τώρα είτε αντιμετωπίζαμε με δυσκολία είτε τα αντιμετωπίζαμε με ένα, αλλά δεν είχαμε μια απόλυτη ικανοποίηση από τους ασθενείς μας. Mm-hmm. Γιατί τέτοια νοσήματα ήταν η γυροδία αλοπαικία, η υδροταδενίτιδα, η ατοπική δερματίδα, η λεύκη, η ψωρίαση. Mm-hmm. Νοσήματα τα οποία που τα προηγούμενα χρόνια που αναλαμβάνει θεραπεία ήταν είτε εξαιρετικά δύσκολη, είτε αναποτελεσματική. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε νεότερες καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες επιτρέπουν σε αυτούς τους ασθενείς να έχουν μια καλύτερο επίπεδο ζωής, mm-hmm. και φυσικά βέβαια να έχουν μια καλύτερη ποιότητα όσον αφορά το δέρμα τους. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι και στην ιατρική γίνονται άλματα πλέον και με την εξέλιξη της τεχνολογίας που έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Πόσο εύκολα είναι αυτές οι νέες θεραπείες, οι νέες θεραπείες που παρουσιάστηκαν είναι θεραπείες που μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζονται σε ασθενείς, έχουν περάσει δηλαδή τα στάδια των κλινικών δοκιμών? Και έχουν περάσει αρκετές θεραπείες στα στάδια όλων των κλινικών δοκιμών και πλέον είμαστε και το πρωτοκόλλο και πλέον είμαστε στο επίπεδο της συνταγογράφησης ή της χορηγούμενης θεραπείας αυτή. Αλλά και υπάρχουν νεότερες θεραπείες καινοτόμες, οι οποίες κατόπιν αιτήματος του ιατρού και κάποιων στοιχείων, το οποίο πρέπει να πείσουν και μια επιτροπή ότι είναι ικανά, μπορούν να δώσουμε κάποιες θεραπείες οι οποίες είναι εξίσου αποτελεσματικές, όπως είναι κάποια νοσήματα, όπως είναι ας πούμε, η λεύση παλιότερα. Mm-hmm. Η γυροειδή αλοπαικία, ένα άτομο με ολική γυροειδή αλοπαικία, ο οποίος το βασάιζε το πράγμα, είναι μια βαριά ψωρίαση. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτές οι θεραπείες πλέον υπάρχουν, συνεχώς εξελίσσεται, δηλαδή συνεχώς η ιατρική επιστήμη προχωράει και κάνει βήματα εντυπωσιακά. Πάντα υπάρχουν συγκεκριμένες επιστημονικές επιτροπές και προγραμματισμοί, όπως επιμελώς έτσι δημιουργούν προγράμματα που θα έλεγα εγώ ότι πέρα της θεραπείας συναρπάζουν και εμπνέουν, γιατί εμβαθύνουμε έτσι νέες ανακαλύψεις στη δερματολογία και φυσικά προηγουμένους έτσι μεθόδους θεραπείας και να δίνουμε στάσεις στη θεραπεία, έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη, έχει τόσο πολύ η θεραπεία, η οποία πραγματικά δίνονται εντυπωσιακά πράγματα. Η εφαρμογή τους σε τι βαθμό μπορεί να καλυτερέψει, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών, ειδικά σε αυτά τα αυτοάνοσα νοσήματα που ξέρουμε ότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία? Λοιπόν, καταρχήν έχουμε δύο επίπεδα ποιότητας ζωής. Ας πούμε, έχουμε μία ψωρία σε ένα ασθενή. Αυτό μπορεί να έχει ψωρία, αλλά μπορεί να συμπάρχει πολλές φορές υπάρχει μία ψωριστιακή ατρίτητα. Τώρα, κομμάτι λοιπόν το μυοσκελετικό, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργεί πρόβλημα στη γεννητικότητα, αλλά φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει μόνο ψωρίαση. Έναν επικοινωνιολόγο, δημοσιογράφο, εσείς κύριε Φούμη, ο οποίος έχει ψωρίες στα χέρια, στα λάμες, αυτός μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι έχουν την παιδεία, πόσοι έχουν τη γνώση να ξέρουν. Εγώ, αν δεν έχω ψωρίαση, δεν με απασχολεί καθόλου. Σαν να πιάνω ένα χέρι που δεν έχει ψωρίαση. Mm-hmm. Αλλά φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει ψωρίαση να πρέπει να πάει να χαιρετήσει κάποιον άλλον και να. Το χέρι του να είναι με ψωριστικές πλάκες, τα γυρόχρονα αλέψια που λέμε, ή να έχει στο κεφάλι, στο μαλλί και να μιλάει και να πέφτουν κομμάτια στο πουκάμισό του. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ έχουμε δείκτες οι οποίες αφορούν την ποιότητα ζωής, αυτό καθεαυτό,
την υγεία τη σωματική και βέβαια και αυτό που λέμε ποιότητα ζωής, που εν τόσο περάει την ποιότητα ζωής και ψυχολογικά και στην καθημερινή της επαγγελματική ζωή. Mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Είναι... Οπότε λοιπόν εμείς δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία για ένα άνθρωπο με αλπαγία που δεν έχει μαλλιά στο τριχοδότη της κεφαλής. Mm-hmm. Λοιπόν υπάρχουν θεραπείες, έχουμε θεραπείες οι οποίες πλέον είναι καινοτόμες, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, ιδιαίτερα ασφαλείς, έχουν περάσει πολλά στάδια κλινικά για την ασφάλεια, mm-hmm. όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα, αλλά και την ασφάλεια του ασθενούς. Γιατί πάντα όταν χορηγούμε μια θεραπεία, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι και για τον ασθενή να είναι ασφαλή, για τον υπόλοιπο οργανισμό. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια τα περισσεύουμε μέσα από δυναμικά συνέδρια που κάνουμε. Τελευταία στην Ελλάδα, έχουμε κάνει, δηλαδή, κάναμε πρόσφατα στη ΟΕΝ ένα διεθνές συνέδριο. Mm-hmm. Τώρα κάνουμε Σαλονίκη ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο, το οποίο αυτά τι κάνουν προσφέρουν έτσι μια. Καταρχήν είναι μια διεθνή συγκέντρωση επιστημόνων δερματολογίας και προσφυλογίας. Υπάρχει μια ανταλλαγή γνώσεων, συνεργασία, παρουσίαση νέων ερευνητικών ευρημάτων. Έτσι, και τελικά καταλήγουμε σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει έτσι, θεραπείες καινοτόμες και ουσιαστικές για όλα τα στάδια της δερματολογίας. Να υποθέσω ότι αυτή η διαδικασία της εντός εισαγωγικών διαρκούς εκπαίδευσης των γιατρών, στην προκειμένη περίπτωση των δερματολόγων, είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφύγει ένας γιατρός, αν θέλει να είναι έτσι να ασκεί σωστά το λειτουργήμά του. Σωστά. Ασφαλώς και δεν μπορεί να αποφύγει και ασφαλώς και όχι μόνο νομίζω στην δερματολογία, αλλά σε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής, τα σέντρα αυτά τα οποία κατέχουν, θα έλεγα, αποτασιακό ρόλο στην εκπαίδευση mm-hmm. των ιατρών. Γιατί σε όλους εργαζόμαστε, είτε στα ιδιωτικά ιατρία μας, είτε στα νοσοκομεία, είτε σε συνεργασία, γιατί πολλές φορές υπάρχει συνεργασία μεταξύ γιατρών και ιδιωτικού τομέα του δημόσιου. Όταν έχουμε νεπλαστικά ενδιαφέροντα, τα παρουσιάζουμε σε αυτά τα συνέδρια, τα συζητάμε. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή αυτά μπαίνουν σε μια διαδικασία η οποία λειτουργούν βάσει των πρωτοκόλων που υπάρχουν mm-hmm. έτσι, μέχρι τώρα και φυσικά βέβαια και εφόσον υπάρξουν πρωτόκολλα, γιατί μέσα από τη γνώση κάποιες φορές αλλάζουν, είναι πολύ σημαντικό. Μας στέλνει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα ότι την επόμενη εβδομάδα 13 του μήνα, που είναι η Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, θυμάμαι το γιατρό, έχετε κάνει πολλές συνεντεύξεις και για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καλό είναι να στείλει πάλι ένα μήνυμα για την ανάγκη της χρήσης του. Θα ήθελα να κλείναμε με αυτό, γιατρέ. Καταρχήν, εκτός από ότι είναι Παγκόσμιο Προφυλακτικό, 14 του μήνα είναι το Αγίου Βαλεντίνου και είναι και η Ευρωπαϊκή Μέρα Σεξουαλικής Υγείας. Μια σημαντική μέρα που είναι την έχουμε καθιερώσει mm-hmm. τα χρόνια για την ενημέρωση κοινού. Γιατί τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα έχουν δεσπόζουσα σημασία στην ιατρική και στην αφροδοσιολογία, δραματολογία. Mm-hmm. Τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι τα νοσήματα τα οποία τα λέμε έτσι, γιατί κολλάνε. Είναι λοιμώξεις, mm-hmm. είναι μολύνσεις από σεξουαλικά προφύλακτη επαφή. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε υπάρχει μια ομάδα νοσημάτων όπως είναι οι ουρεθρίτιδες, είναι οι HPV λίμωξα κονδυλώματα, είναι οι πατήτιδες, είναι ο γονόκοκκος, είναι τα χλαμίδια, είναι το AIDS. Το AIDS φυσικά βέβαια. Το πιο σημαντικό mm-hmm. από όλα. Όλα αυτά είναι σεξουαλικών δεδομένων νοσήματα, τα οποία εφόσον κάνουμε χρήση προφυλακτικού, εφόσον δεν έχουμε κάποια σταθερή σχέση, δεν είμαστε παντρεμένοι, mm-hmm. έτσι, εφόσον κάνουμε επαφές πολλαπλές, έχουμε πολλαπλές επαφές σεξουαλικές, είναι καλό να χρησιμοποιούμε προφυλακτικό, διότι τα σεξουαλικά δεδομένα νοσήματα είναι σε έξαρση, θα έλεγα, και πάλι τα τελευταία χρόνια, τα βλέπουμε πάλι και είναι σε μια συντηρητικά αύξηση. Επίσης βλέπουμε τη σύφυλη βλέπουμε ξανά να ξαναεπανεμφανίζεται. Ίσως και λίγο ενδεχομένως λόγω τη μεταξύ του πληθυσμού, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω με ασφάλεια. Αλλά το δεύτερο βλέπουμε και τη σύφυλη να υπάρχει. Το καλό για τα περισσότερα από αυτά υπάρχει θεραπεία. Αλλά δυστυχώς, θεραπεία υπάρχει, αλλά η ταλαιπωρία υπάρχει και ταλαιπωρία. Για κάποια δεν υπάρχει. Δηλαδή, όπως είναι το AIDS, πούμε, υπάρχει με θεραπεία, αλλά ο AIDS παίρνει και πάντα. Οπότε καλό. Υπάρχουν εμβόλια όπως είναι το HPV, τα κονδυλώματα, mm-hmm. που μπορούν τα παιδιά, τα νέα κορίτσια και τα γόρια από 9 χρονών να κάνουν. Και γιατί λέμε από 9 χρονών, θα το υπογραμμίσω αυτό, θα σου το εξηγήσω αργότερα. Λέμε να κάνουν το εμβόλιο που προφυλάσσει από τους 9
πιο πιθανό στον ιδρύο εμβόλιο για το SPV προφυλάσσια το, από τους πιο πιθανούς ογκογόνους τύπους των κονδυλωμάτων και γιατί λέμε από 9 χρονών να έχει κάνει το παιδί το εμβόλιο. Διότι έχει παρατηρηθεί, έτσι από μελέτες που έχουμε κάνει, ότι η σεξουαλική δραστηριότητα η ολοκληρωμένη αρχίζει από νεαρή ηλικία πλέον. Δηλαδή, θεωρούμε ότι στα 15 χρόνια περίπου οι μισοί έφηβοι έχουν μια πρώτη ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, χωρίς προφύλαξη. Οπότε θεωρούμε ότι θα πρέπει τα παιδιά να κάνουν το εμβόλιο αυτό, το προφυλάσσει από του ογκογόνου τύπου, προτώρησε τι εξωτερικέ επαφέ. Έχουν την κάλυψη. Εντυπωσιάζει πάντω. Εγώ είχα την αίσθηση ότι με όλη αυτή την ενημέρωση που υπάρχει, την πληροφόρηση, γιατί κανεί πλέον δεν μπορεί να πει ότι δεν γνωρίζει ποια είναι τα ρίσκα που παίρνει στην σεξουαλική επαφή χωρί προφυλάξει, που έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να εντατικοποιηθεί ξανά η προσπάθεια τη ενημέρωση. Γιατί. Εσείς προσπαθείτε και το εκτιμούμε ιδιαίτερα από σας συρρυφούμε και από το ραδιόφωνο Sky Crete. Εμείς είμαστε σταθεροί αρρωγοί και αν θέλετε επιμένουμε και προτεργάτες ας πούμε αυτές τις προσπάθειες να γίνει σεξουαλική αγωγή. Εγώ την ημέρα της σεξουαλικής αγωγής θα κάνω σε ένα σχολικό συγκρότημα μια ενημέρωση, σε ένα γυμνάσιο. Θα κάνω μια ενημέρωση για τη σεξουαλική αγωγή όπως κάνω κάθε χρόνο. Η σεξουαλική αγωγή θα πρέπει να υπάρχει στα σχολεία από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το έχω πει πολλές φορές. Θα πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας για το ανθρώπινο σώμα. Από το νηπιαγωγείο και από το δημοτικό, πώς είναι το ανθρώπινο σώμα, πώς λειτουργεί. Αργότερα να μάθει στο γυμνάσιο για τη σεξουαλική επαφή και πώς είναι την ανατομία ιδιαίτερα, αλλά και πώς γίνεται για να. Πώς είναι η χρήση προφυλακτικού και τι μπορεί να συμβεί αν κάνει μια προφυλακτική επαφή και τι μπορεί να συμβεί στο σώμα όταν εμφανίσει κάποια συμπτώματα. Όλα αυτά για να το παιδιά να γνωρίζουν. Δεν είναι ταμπού να μιλάμε στα παιδιά μας. Όταν τα παιδιά μας πλέον ξέρουμε ότι μέσα στα 15 χρόνια έχουν το 50% μια πρώτη σεξουαλική επαφή, οι μισοί εφηβοί έχουν μια πρώτη σεξουαλική επαφή μέσα στα 15, θα πρέπει τα παιδιά να μιλάμε όταν είναι πλέον μετά τα ηλικία των 10 χρόνων, 11, 12, να αρχίσουν να μιλάμε σιγά-σιγά. Γιατί υπάρχει το διαδίκτυο, στα παιδιά το προλαβεί το διαδίκτυο. Και δεν τα μαθαίνουν σωστά. Αλλιώς θα μάθουν από τους γονείς, από τους δασκάλους, από τους γιατρούς, από ψυχολόγους. Από ένα πρόγραμμα φτιαγμένο από τους ανθρώπους που πρέπει. Από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, σωστά. Και αλλιώς το παιδί θα το μάθει από το Instagram ή από το YouTube ή το YouPorn ή από τον κολλητό την κολλητή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα την επαναλάβουμε πολύ πολύ σύντομα. Γιατί έτσι όπως το λέτε, η ενημέρωση πρέπει να διαχέεται διαρκώς. Καλημέρα κύριε Φόμη, καλημέρα στο κρατό Σκάι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.